Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στη χώρα και πάμε να συνεχίσουμε με την τρέχουσα επικαιρότητα. Πάμε σε ένα πάνω τζίφα, καθώς είχαμε ποινή χάδι σε έναν Σμηνία, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ψάρευε ανήλικα κορίτσια μέσω Facebook. Ναι, και πραγματικά είναι αυτό που γράφει και ο τίτλος. Ποινή χάδι, γιατί μιλάμε παρακαλώ για 2 χρόνια και αυτά με ανασταλτικό χαρακτήρα. Σε ένα άτομο που άκουσον ρούλα και βγάλτε τα συμπεράσματά σας αγαπητοί συνάδελφοι και κυρίες και κύριοι, τι έκανε. Ψάρευε μέσω του Facebook ανήλικα κοριτσάκια, τα έπιθε στη συνέχεια να γδυθούν μπροστά του διαδικτυακά, τα φωτογράφιζε και φυσικά στη συνέχεια τα εκβίαζε. Και λέω φυσικά γιατί έχει γίνει μόδα. Έλα όμως που ένα από τα 2 κοριτσάκια τα οποία κατάφεραν να το ξεστομίσουν στους γονείς τους και στις αρχές κατά δεύτερο λόγο, μίλησαν στις μητέρες τους, απέδειξαν μέσω των κινητών τηλεφώνων ότι ο Σμηνίας είναι ένας ενήλικος ο οποίος τις παρενοχλεί, με αποτέλεσμα λοιπόν ο Σμηνίας να καταλήξει πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Όχι για πολύ όμως, γιατί τελικά το δικαστήριο απεφάνθη ότι για τις πράξεις του παρακαλώ έφτασε μέχρι τον Αριοπάγο να τονίσουμε και για τις πράξεις του το δικαστήριο του επέβαλε μόνο πλημεληματικού χαρακτήρα ποινές χάδια όπως είπες και εσύ στην αρχή, δηλαδή 2 ετών με αναστολή, με τριετή αναστολή. Mm. Αυτά την ίδια στιγμή ξαναλέω που ψάρευε 12χρονα κοριτσάκια και δεν έχουμε καν ακόμα τις φωτογραφίες του να δούμε πόσες ακόμα είναι, καθώς κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων σκληροί δίσκοι, USB και άλλο υλικό στο οποίο εμφανίζονται και άλλα κοριτσάκια ανάλογης ηλικίας, ανάλογα ανήλικα. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις έπρεπε να υπάρξει κάποια αλλαγή στους νόμους, καθώς οι ποινές αυτές είναι πραγματικά ποινές χάδι. Πάμε τώρα σε μια πραγματικά δυσάρεστη είδηση. Πάμε σε σένα, Αγγελική. Καθώς αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας φίλο Μίλτο Αβιέρη. Ναι, Ρούλα. Πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή ο Μίλτος Αβιέρης. Είναι καλλιτέχνης, τραγουδιστής που μαζί με τη σύζυγό του εμφανιζόταν στη λυρική σκηνή επί σειρά ετών. Υπήρξε συνεργάτης του τηλεοπτικού μας σταθμού, από όταν ακόμα ήταν τηλεάστη. Είναι αγαπητός φίλος και του σταθμού και του κόμματος. Ευχόμαστε ειλικρινή συλληπιτήρια στη σύζυγό του να αναπαύεται η ψυχή του εν ειρήνη. Πάμε να δούμε και ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Πλέον λαοπρόβλητα κομμάτια του Σιγιούρ, ένα από τα ωραία του Βαλσάκια, άστα τα μαράκια σου. Στίχη Σακελάριος Γιαννακόπουλος, το δίδυμο της επιτυχίας. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Πραγματικά ήταν ένας φίλος του καναλιού. Πολλές φορές είχε φιλοξενηθεί σε εκπομπές εδώ, όπως είπες και εσύ, Αγγελική, από την εποχή που ονομαζόταν τηλεάστη. Τα συλληπιτήριά μας για ακόμα μία φορά. Και πάμε σε ένα Σπύρο, καθώς είχαμε μία 15χρονη μαθήτρια, η οποία κατέρευσε σε ένα πάρκο, καθώς από ό,τι φαίνεται έκανε χρήση ναρκωτικών. Έτσι ακριβώς όπως το λες, στο Αγρίνιο μεταφερόμαστε λοιπόν, όπου έφτασε στο χείλος του θανάτου η 15χρονη,
εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από περαστικού σε ένα πάρκο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς οι γιατροί κατάφεραν να την συνεφέρουν και η αστυνομία βέβαια έχει ξεκινήσει έρευνα, η οποία μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε μία 20χρονη γυναίκα, η οποία από ό,τι φαίνεται προμήθευσε με χασίς τη 15χρονη. Συνελήφθη εχθές το βράδυ. Σε βάρος της έχει σχηματιστεί ήδη δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Είναι μία από τις τόσες άλλες ιστορίες. Είχαμε δει και στις αρχές του μήνα μία 16χρονη είδε στο Βύρονα πάλι με τον ίδιο τρόπο ανέστητη από ναρκωτικές ουσίες. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν και οι τοξικολογικές της. Περίεργη υπόθεση και συγκεκριμένη, όμως περίεργη είναι και η επόμενη υπόθεση, καθώς είχαμε έναν άντρα. Συγγνώμη, χρήστες πάντως 15 ετών, έμποροι 20 ετών. Το λέω γιατί. Καλά, είχαμε και τον έμπορο που είναι 16 χρονών και το είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Έτσι. Οπότε ακόμα δεν είναι. Ναι, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και πάμε τώρα σε μία ακόμα παράξενη υπόθεση, καθώς ένας άντρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στα Χανιά. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσε αμέσως στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να διαπιστώνουν απλώς το θάνατό του. Αυτό τώρα που εξετάζουν οι αρχές είναι να δουν τι συνέβη στον άτυχο άντρα και φυσικά πώς αναμένεται να ρίξει η νεκροψία που θα διενεργηθεί. Πολύ περίεργη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς βρέθηκε σε μία δύσβατη περιοχή, δεν φέρει κάποια τραύματα. Αναμένουμε να δούμε αν ήταν από φυσικά αίτια και κατέληξε ο άνθρωπος ή του συνέβη κάτι άλλο, μήπως πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας. Και πάμε σε σένα χαρά, καθώς εδώ τώρα είχαμε το εφετείο σήμερα για τους βιασμούς ανηλίκων και νεαρών ανδρών που αποδίδονται στον Δημήτρη Λιγνάδη. Βέβαια αναβλήθηκε εν τέλει το εφετείο, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι ακριβώς. Στον Οκτώβριο το εφετείο της Αθήνας έφτασε το πρωί ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση βιασμών ανήλικων και νεαρών ανδρών. Η δίκη όμως αναβλήθηκε για τις 9 Σεπτεμβρίου του 2024 λόγω της αποχής των δικηγόρων. Να θυμίσουμε ότι σε πρώτο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε κριθεί κατά πλειοψηφία ένοχος για δύο από τους 4 βιασμούς δύο 17χρονων νεαρών το 2015, για τους οποίους δικάστηκε και του επιβλήθηκε κατά συγχώνευση κάθερξη 12 ετών. Μάλιστα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του είχε χορηγήσει αναστολή μέχρι την έφεση, με αποτέλεσμα ο σκηνοθέτης και ηθοποιός να βρεθεί εκτός φυλακής την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της ετιμιγορίας. Επίσης, το δικαστήριο είχε κρίνει το Λιγνάδη ομόφωνα θώο για το βιασμό ενός ενήλικα το 18, που ποτέ δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, όπως επίσης κατά πλειοψηφία αθώο για το βιασμό 16χρονου το 11. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η εισαγγελία εφετών έκρινε ότι θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή στον Δημήτρη Λιγνάδη, όπως επίσης και ότι πρέπει να επανεξεταστεί η αθώωσή του για την τρίτη κατηγορία βιασμού σε βάρος ανηλίκου. Πλέον το μικτόρικο το εφετείο θα κρίνει αν είναι βάσιμη η έφεση που ασκήθηκε από την εισαγγελέα εφετών. Πάντως χαρά, έχουμε και δηλώσεις του έξω από το εφετείο. Πάμε να δούμε τι είπε ο ίδιος. Καλημέρα. Δεν θέλω να κάνω καμία, δεν μπορώ να κάνω καμία δήλωση πριν από την ολοκλήρωση του εφετείου. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και σεβασμό στην δικαιοσύνη. Αν έλεγα κάτι, θα ήταν ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που όλα αυτά που με υποστηρίζουν, με πιστεύουν. Είναι πολλοί. Δεν περίμενα να είναι τόσο πολλοί. Με πιστεύουν και ξέρουν πολύ καλά ότι δεν είμαι βιαστής. Σας έχω συγκινήσει τα μηνύματα τους, γιατί σας βλέπω για τους άλλους θέσεις μου αυτό θα ένιωθε. Λυπάμαι που λόγω του κλίματος αυτού δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μάρτυρες. Πώς θα διαλέξει η ζωή σας μετά από ένα μισή χρόνο? Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είπε έξω από το εφετείο λοιπόν ο Δημήτρης Λιγνάδης. Σεπτέμβριο λοιπόν του 2024 θα δούμε τι θα αποφαθεί το εφετείο. Δεν ξέρουμε βέβαια αν πάρει κι άλλη έτσι αναβολή. Κανείς δεν ξέρει, γιατί νομίζω ότι μπορεί να πάρει και κι άλλη αναβολή, έτσι. Πιθανό. Μπορεί. Πηγαίνει προς τα εκεί η δουλειά πάντως.
Αλλά να μην ξεχνάμε μόνο ένα πράγμα, τι, ότι υπάρχουν δύο καταδικαστικές αποφάσεις, δύο είναι οι ανήλικοι, 12 είναι τα έτη κατά συγχώνευση, όπως μου είπε σωστά η συνάδελφος η κυρία Λαρίου πριν το στο διάλειμμα. Α, και η χαρά, ότι μιλάμε κατά συγχώνευση κιόλας μόλις 12 έτη και έξω μέχρι το εφετείο. Το εφετείο, όπως είπες, Ρούλα, μένει να μας τα πει όλα. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην πορεία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Πάμε όμως να δούμε τι θα γίνει στην πορεία του καιρού, γιατί από ό,τι φαίνεται έρχεται ραγδαία επιδείνωση. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Παπακοστόπουλο, τον μετεωρολόγο μας από το cmeteo.gr. Καλησπέρα, κύριε Παπακοστόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα σας και στους φίλους τηλεθεατές. Έρχεται κακός καιρός, έρχεται άσχημος καιρός. Έρχεται μια απότομη μεταβολή του καιρού, η πρώτη ψυχρή εισβολή της σεζόν. Είναι η πρώτη φορά που θα καταλάβουμε, θα πάρουμε μια γεύση χειμώνα. Ξεκινάει από απόψε. Κύριο στοιχείο αυτής της μεταβολής θα είναι οι πολύ θυελώδεις άνεμοι που θα φτάσουν τα 7 με 8 και τοπικά και τα 9 μπουφόρ. Η κατακόρυφη της θερμοκρασίας κατά 10 βαθμούς περίπου. Αυτό σημαίνει ότι αύριο και την Κυριακή η θερμοκρασία θα πέσει περίπου 10 βαθμούς σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα σε πολλές περιοχές και οι βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ωστόσο θα αφορούν κυρίως το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε ένα πέρασμα με βροχές, το οποίο ωστόσο θα είναι σύντομο. Οπότε δεν περιμένουμε ουσιαστικά προβλήματα όσον αφορά τις πλημμύρες, αλλά περιμένουμε μία μεταβολή που θα φέρει από το πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει και πολύ αισθητή λόγω της ζέστης που έχει προηγηθεί για την εποχή και πολύ θελώδεις ανέμους, οι οποίοι είναι σχεδόν βέβαια ότι θα προκαλέσουν και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, γιατί με 8 και 9 μπουφόρ είναι σχεδόν βέβαια ότι θα έχουμε και γενικό απαγορευτικό απόπλου για αύριο και την Κυριακή για κάποιες ώρες. Οπότε τώρα, μεγάλη προσοχή, χιόνια, έτσι. Κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας με μεγάλο υψόμετρο, αλλά είναι πιθανό τοπικά να προλάβει να χιονίσει για λίγο και σε ημιουργικές περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Επίσης, ισχυρές χιονοπτώσεις, αλλά σε πολύ τοπικό επίπεδο, περιμένουμε στην κεντρική Εύβοια, δηλαδή στη Δύρφη, περίπου από τα 1000 με 1200 μέτρα και πάνω το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή. Και στα πολύ ορεινά τμήματα της Κρήτης, ωστόσο, οι χιονοπτώσεις δεν είναι το στοιχείο που θα προκαλέσουν πρόβλημα, γιατί θα αφορούν κυρίως μεγάλα υψόμετρα και μη κατοικημένες περιοχές. Κύριε Παπακοστόπουλε, στην Αττική τι θα γίνει? Τώρα στην Αττική αυτό που θα καταλάβουμε είναι πολύ ισχυρούς ανέμους, η πολύ ισχυρή άνεμη και η πολύ αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Αύριο θα ξημερώσει μια ημέρα με πολύ ισχυρούς ανέμους και κυρίως πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων και με τη θερμοκρασία να πέφτει η ώρα με την ώρα, οπότε το Σαββατόβραδο κυρίως και νύχτα προς την Κυριακή θα είναι ιδιαίτερα ψυχρή. Η θερμοκρασία ενδεικτικά θα πέσει κοντά στους 10 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και κάτω από τους 10 βαθμούς στα βόρεια και πιο ορεινά τμήματα και του Λεκανοπεδίου και βεβαίως της Αττικής. Και η αίσθηση ψύχους λόγω των ισχυρών ανέμων θα είναι κοντά στους 5 βαθμούς, δηλαδή θα αισθανόμαστε θερμοκρασία κοντά στους 5 βαθμούς. Φαινόμενα δεν περιμένουμε αξιόλογα στην Αττική, δηλαδή ένα πέρασμα με ασθενείς βροχές κυρίως αύριο. Τι να, δηλαδή να βγάλουμε παλτά, μας λέτε. Αυτό, τελειώσαμε. Αυτό ήταν, μέχρι εδώ. Πρέπει να βγάλουμε μπουφάν και αντιανεμικά. Εγώ ήδη έχω αρχίσει και κρυώνω, κύριε Παπακοστόπουλε, δεν γίνεται. Να πω όμως ότι αυτό θα είναι στην ουσία ένα διήμερο, γιατί από Δευτέρα... Πώς? Αποχωρεί η ψυχρή εισβολή, ξεσθενούν οι άνεμοι, επανέρχεται, θα έχουμε ηλιοφάνεια δηλαδή. Και ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Οπότε η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει και πάλι με 20. Να δούμε αν θα έχουμε μια απότομη πτώση θερμοκρασία για 2 ημέρες. Μετά θα έχουμε 20 και μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι περίπου τη Αγία Εκατερίνη, κοντά στι 25 του μήνα, για να έχουμε μια πιο ουσιαστική μεταβολή του καιρού που μάλλον θα φέρει και πολλές βροχές και πιο πολλά χιόνια στα ορεινά. Α, ωραία, εντάξει. Κύριε Παπακοστόπουλε, εντάξει, φτάνει μέχρι εδώ πραγματικά. Δηλαδή, να κρατήσουμε ότι θα είναι διήμερο και μετά θα έχουμε πάλι καλό καιρό και βλέπουμε στην πορεία. Ελπίζουμε κάτι να αλλάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο χειμώνας δεν είναι και ό,τι το καλύτερο, δεν είναι και πολύ αγαπημένος μας. Ρούλα, να δώσω. Καταρχήν, χρειάζεται όμως να είναι το φθινόπωρο. Κύριε Παπακοστόπουλε, μισό λεπτό, γιατί θέλει να κάνει ένα σχόλιο ο συνάδελφος κύριος Μαύρης. Δεν είναι σχόλιο, είναι περισσότερο πληροφορία, επειδή το είπε και ο κύριος Παπακοστόπουλος. Ήδη έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου για το Σαββατοκύριακο, προκαταβολικά. Οπότε αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, κύριε Παπακοστόπουλε, είναι μεγάλη προσοχή για το Σαββατοκύριακο, για το διήμερο.
Και στην πορεία εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον κύριο Πακοστόπουλο και το cmeteo.gr. Και επειδή ακούσατε, έρχεται κρύο και πρέπει κάπως να ζεσταθούμε και να είμαστε ζεστά και χαλαρά, τι καλύτερο λοιπόν από το Vegas Live Stage, Παρασκευή και Σάββατο. Πάμε να γλεντήσουμε, πάμε να διασκεδάσουμε λοιπόν. Vegas Live Stage με Θέμια Δεματίτη, Κατερίνα Στανίση και Γιάννη Καψάλη. Πέτρου Ράλι 29 και Κρήτης 1 στον Ταύρο. Τηλέφωνο κρατήσεων 212-214-5050. Ήρθαν τα μπουζούκια με φαγητό. Εσύ θα λυπείς. Vegas Live Stage. Παρασκευή και Σάββατο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από μεγάλα ονόματα. Θέμης Αδαματίδης. Στην καρδιά, σαν το αίμα που κύλησε βαθιά στα μαχαίρια. Κατερίνα Στανίση. Σ' έχω κάνει Θεό, να μπορώ να σε δω, να σου πω σαν από γύρνα πίσω. Γιάννης Καψάλη. Όλοι πάνω θα κάνω απόψε πανικό. Vegas Live Stage. Κοντά σας με ένα δυνατό πρόγραμμα και πολλές εκπλήξεις. Πέτρου Ράλι 29 και Κρήτης 1 Ταύρος. Τηλέφωνα ρεζερβέ 21-22-14-50-50. Vegas Live Stage. Σας περιμένει δυνατά. Ήρθαν τα μπουζούκια με φαγητό. Εσύ θα λυπείς. Vegas Live Stage. Παρασκευή και Σάββατο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από μεγάλα ονόματα. Θέμης Αδαματίδης. Στην καρδιά, σαν το αίμα που κύλησε βαθιά στα μαχαίρια. Κατερίνα Στανίση. Σ' έχω κάνει Θεό, να μπορώ να σε δω, να σου πω σαν από γύρνα πίσω. Γιάννης Καψάλη. Όλοι πάνω θα κάνω απόψε πανικό. Vegas Live Stage. Κοντά σας με ένα δυνατό πρόγραμμα και πολλές εκπλήξεις. Πέτρου Ράλι 29 και Κρήτης 1 Ταύρος. Τηλέφωνα ρεζερβέ 21-22-14-50-50. Vegas Live Stage. Σας περιμένει δυνατά. Λοιπόν, Vegas Live Stage όπως είπαμε, με Θέμια Δεματίδη, Κατερίνα Στανίση και Γιάννη Καψάλη. Και φυσικά να πούμε ότι ξεκινάει το πρόγραμμα από τις 10 ώρα το βράδυ μαζί με φαγητό. 29 ευρώ λοιπόν πλήρες μενού. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί είναι η μεγάλη διαφορά. Πάτε, τρώτε, διασκεδάζετε, περνάτε ωραία, πίνετε το ποτό σας, τρώτε και το φαγητό σας και είναι πραγματικά η καλύτερη εναλλακτική λύση για την καλύτερη διασκέδαση Παρασκευή και Σάββατο, λοιπόν, στο Vegas Live Stage. Και πάμε τώρα πάλι στον Ανδρέα Καραγιάννη, καθώς είχαμε ένα σοκαριστικό βίντεο από τους Radio Arvilla και κάποια αισχρά λόγια ακούστηκαν στον αέρα σχετικά με την Παναγία την Παρηγορήτρια και την καθυστέρηση που έγινε στην πτήση για να μεταφερθεί η εικόνα από την Κύπρο και πάλι στην Ελλάδα. Κύριε Καραγιάννη, να πάμε να δούμε πρώτα το σχετικό βίντεο, γιατί υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους ιερείς σχετικά με τα όσα είπε ο Αντώνης Κανάκης. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε λοιπόν στην εκπομπή Radio Arvilla και επιστρέφουμε. Η πτήση της Aegean από Λάρνακα για Αθήνα καθυστέρησε μια μισή ώρα. Τόσο πολύ! Μια μισή ώρα, ρε παιδιά! Δηλαδή, ελάτε στη θέση των ανθρώπων που λέτε. Γιατί όμως λέτε ότι καθυστέρησε μια μισή ώρα? Γιατί? Για να επιβεβαστεί μια εικόνα. Σώπα, ρε φίλε. Μια εικόνα. Ακούστηκαν σίγουρα πολλές Χριστοπαναγίες στη συγκεκριμένη πτήση, αλλά όχι για τους λόγους που φαντάζεστε. Δεν είχα... Και υπάρχει και φωτογραφία της εικόνας, η οποία δέθηκε με τη ζώνη ασφαλείας. Αλήθεια αυτό. Βεβαίως, συνέβη αυτό βέβαια. Συνέβη. Κύριε Καραγιάννη, αυτά ακούστηκαν στον αέρα της εκπομπής. Κοιτάξτε, επειδή εγώ το κάλυψα όλο αυτό το γεγονός και Αθήνα και Κύπρο, έτσι, είναι άλλη μια συκοφαντική αναφορά των Radio Arvilla προσβάλλοντας τα θεία, προσβάλλοντας την Παναγία Παρηγορήτρια. Και πραγματικά μάλλον τους ενόχλησε το γεγονός ότι χιλιάδες πιστοί πήγαν στην Κύπρο να προσκυνήσουν την εικόνα. Η αλήθεια όμως δεν είναι αυτή που λένε ο κύριος Κανάκης και η παρέα του. Την αλήθεια την είπε μόνο εδώ στην εκπομπή σήμερα, παίζουμε αποκλειστική δήλωση του πατέρα Θεόδωρου Στυλιανού, του εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Πάνω Δευτέρας, όπου ήταν ο υπεύθυνος μεταφοράς της εικόνας από τον Βύρονα στην Κύπρο, στη Λευκωσία. Και τι λέει? Βρισκόμουν, λέει, στο αεροδρόμιο, μεταφέροντας την εικόνα ήδη από τις 6.30 το απόγευμα, δύο και πλέον ώρες πριν από την κανονική αναχώρηση του σκάφους της Αιτζία.
Όταν φτάσαμε, οι άνθρωποι του αεροδρομίου, αναφέρει, προσπάθησαν να παραλάβουν και παρέλαβαν την εικόνα για τη φύλαξή της, γιατί είναι ένα κειμήλιο της Ορθοδοξίας. Μετά από τις σχετικές διατυπώσεις κτλ., παραμείναμε στο χώρο φύλαξης της εικόνας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας, ανακοινώθηκε ότι ο αεροσκάφος δεν έχει ξεκινήσει ακόμα από το Ελβενιζέλος λόγω παρουσίασης ιατρικού προβλήματος σε κάποιο επιβάτη που είχε επιβιβαστεί. Και ως εκ τούτου θα είχαμε κάποια καθυστέρηση. Εμείς, λέει ο πατέρας Θεόδωρος, υπομονετικά περιμέναμε στον χώρο της αναμονής, από τον οποίο πέρασαν αρκετοί υπάλληλοι, για να προσκυνήσουν, αλλά και πιστοί, για να προσκυνήσουν την εικόνα. Όταν, λέει, τελικά αφηχθήκαμε στο αεροπλάνο, μας ανακοινώθηκε ότι μετά από μισή ώρα ετοιμάζεται νέα πτήση για να μπορέσουμε τέλος πάντων να αναχωρήσουμε. Ανδρέα, αυτό είναι το θέμα μας. Με συγχωρείς. Συγγνώμη, Ανδρέα. Μισό λεπτό να ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη την απάντηση. Δεν ευθύνεται η αντιπροσωπεία της εικόνας παρηγορήτριας για την καθυστέρηση. Αυτά. Και να πούμε και το εξής, ότι θα κινηθεί ο Ιερός Ναός νομικά κατά του πατέρα του Αντώνη Κανά και της παρέας των Αρβίλα για τη συγκοφαντική αναφορά της Χριστοπαναγίας. Ήταν πολύ συγκοφαντικό και δεν θα αποκρίνει στην πραγματικότητα. Αυτό περίμενε. Λοιπόν, και το λέμε πρώτη φορά, ότι θα γίνει μήνυση για να τα αποδείξουν αυτά στα δικαστήρια. Από τον Ιερό Ναό δηλαδή θα κατατεθεί μήνυση για να αποδείξει ο Αντώνης Κανάκης αυτά που υποστηρίζει για τις Χριστοπαναγίες και όλα αυτά στα δικαστήρια. Γιατί το... Για ένα πράγμα απορώ. Ο κύριος Κανάκης δεν έχει ταξιδέψει ποτέ αεροπορικός και να έχει συναντήσει καθυστέρηση. Τόσο πολλοί πια έχουν φαγωθεί με την καθυστέρηση λόγω της εικόνας. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Γιατί γενικότερα πάντα υπάρχει καθυστέρηση, είναι, χαρά. Ό,τι ναι. Και να είναι, πρέπει να σέβεσαι. Μπορείς να μην πιστεύεις. Εγώ το σέβομαι όταν κάποιος δεν πιστεύει. Αλλά σεβάσου την πίστη του άλλου. Πράγμα αυτό που δεν κάνει. Συμφωνώ με τη χαρά. Όλο αυτό ξεκίνησε, θα σας πω. Ο κύριος Κανάκης δεν έκανε καθόλου ρεπορτάζ. Πήρε. Έτοιμη την πήρε. Πήρε αναμασημένο αυτό που λέγαμε εμείς εδώ προχθές. Δεν αυτό, Αντρέα. Δεν έκανε ρεπορτάζ. Πήρε αναμασημένη την είδηση το ντοκουμέντο που το ντοκουμέντο δεν την τεκμηρίωσε και οδηγείται τώρα στον άνεσα θα φτάσει στα δικαστήρια με τον ναό. Βούτυρο στο ψωμάκι του. Να σου πω κάτι. Και έτσι να ήτανε. Πες ότι είχε κάνει ρεπορτάζ και δεν ήταν όπως τα λες εσύ και ήταν όπως τα λέει ο κύριος Κανάκης. Δεν βρίζεις, σέβεσαι τη θρησκεία και την πίστη του άλλου. Έτσι. Δεν βρίζεις. Αυτό προσβάλλει εμένα που πιστεύω. Εμένα με προσβάλλει. Και εγώ τον ίδιο προσβάλλει κάποιον, αν καταλαβαίνει. Εγώ δεν έχω βρίσει κάποιον επειδή είναι άθεος. Ούτε τον κρίνω, δεν με νοιάζει. Θα έπρεπε να ντρέπεται, χαρά. Όχι απλά εγώ συνυπογράφω τα όσα είπες λέξη προς λέξη, τα προσυπογράφω μάλλον, αλλά θα έπρεπε να ντρέπεται αν έχει τη στοιχειώδη συνείδηση. Δεν βρίζουν ποτέ τα θεία του άλλου. Δεν θέλεις να πιστεύεις, μην πιστεύεις. Αλλά αυτά για Χριστοπαναγίες και για εικόνες οι οποίες καθυστερήσανε αεροπλάνα, ας τα κρατήσει για το παρεάκι του που τρώνε πίτσες ποπκόν και βλέπουνε μπάλα. Δεν είναι τηλεοπτικός λόγος αυτός. Συγγνώμη. Οπότε θα κινηθεί νομικά έτσι η Εκκλησία, Ανδρέα, ε? Αυτό μας είπε. Βεβαίως, εναντίον αυτών των συγκοφαντικών αναφορών, τόσο όσο για την κοροϊδία της εικόνας που, ξαναλέω, η εικόνα είναι ιερό σέβασμα, είναι ιερό κοιμήλιο. Τα κοιμήλια υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία πώς τους συμπεριφερόμαστε και η θέση είχε πληρωθεί. Δεν πήγε τζάμπα εκεί, τα έξοδα ήταν από τον Ιερό Ναό, τα έξοδα ήταν από τους ναούς. Δεν ζητήσαμε τα λεφτά του κυρίου Κανάκη, ούτε τα λεφτά της Αιτζίαν, της κάθε εταιρείας. Λοιπόν, για το θέμα της Χριστοπαναγίας είναι σοβαρό, είναι συγκοφαντικό, είναι σαν να υπονοεί ότι οι επιβάτες έβριζαν την εικόνα και τους ιερείς. Αυτό είναι ξεκάθαρος υπαινιγμός συγκοφαντικός, δεν ανταποκρίνεται με την πραγματικότητα. Οι περισσότεροι επιβάτες, και υπάρχουν και βίντεο όπου πάνε και προσκυνάνε την εικόνα, κανένας δεν παραπονέθηκε, καμία αναφορά δεν έγινε από κανέναν. Η απάντηση δόθηκε από τον ίδιο τον πατέρα Θεόδωρο Στυλιανού, που ήταν ο υπεύθυνος του προσκυνήματος της εικόνας από τον πύρονα στην Αθήνα. Καλά, και όπως είπαμε και στην αρχή, καθυστερήσεις στα αεροπλάνα είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Εγώ τουλάχιστον που έχω ταξιδέψει και φέτος αρκετές φορές, συνέχεια καθυστέρηση είχα τουλάχιστον μια ώρα. Και χωρίς να ενημερώνουν. Δεν πουλάει σαν τίτλο όμως, αγαπητή κυρία Λούρου, αυτό που ήθελε να πουλήσουν σαν τίτλο δεν ήταν ότι καθυστέρησε το αεροπλάνο, θέλανε να πούνε ότι η εικόνα καθυστέρησε το αεροπλάνο. Ναι, αυτό ήταν. Και οι παπάδες θέλουν. Έτσι.
Εννοείται. Εγώ αναρωτιέμαι αν έχει υπάρξει κάποιο αντίστοιχο ρεπορτάζ για ανθρώπους, συναδέλφους, ας πούμε, που καθυστερούν μέσα μεταφοράς ακτοπλοϊκά. Έχει υπάρξει, ας πούμε, κάποιο αντίστοιχο ρεπορτάζ σε τέτοιες περιπτώσεις. Όπου δεν προσκυνούσε κανένας επιβάτης εικόνες, αλλά περιμέναν και λέγανε γιατί δεν φεύγουμε. Έτσι, έτσι. Ναι. Και γνωστοί παρουσιαστές και τραγουδιστές και πολλά παραδείγματα. Έτσι. Τα θυμόμαστε, κύριε Καραγιάννη, τα θυμόμαστε. Να αλλάξουμε έτσι όμως λίγο κλίμα, θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε να μας πεις και τις εξελίξεις από την Κιβωτό του κόσμου. Πάμε να δούμε τώρα την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Εύης Βατίδου μετά το τροχαίο ατύχημα που θυμόμαστε όλοι τι έγινε με τις αλληλομηνήσεις με τον μοτοσυκλετιστή. Τι δήλωσε λοιπόν η ίδια στις κάμερες, καθώς είπε ότι δεν θέλει ούτε να τους ξαναδεί στα μάτια της. Θέλουν εκείνοι. Εντάξει, έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε ακόμα, θα δούμε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο θέμα. Ο νόμος θα δείξει, θα προχωρήσει. Υπάρχει μια περίπτωση να πάει λίγα πιο γρήγορα, αλλά δεν το ξέρω. Αυτά είναι θέματα του Αλέξη. Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις που κάνατε όταν συνέβη αυτό το περιστατικό? Τίποτα, δεν υπήρχε σκέψη. Του λέω ποιος είσαι εσύ. Μετά λέω πως μου την είχαν ψηλοστημένη. Συζητιέται πολύ θετικά το γεγονός ότι ο κ. Κούγιας κατευθείαν ανταποκρίθηκε, ήταν στο πλευρό σας. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχει αναλάβει ο Αλέξης τα νομικά θέματα. Του έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη σε αυτό το κομμάτι. Δεν το συζητώ, δεν έχω ούτε μία αμφιβολία ότι υπάρχει ότι θα αφήσει να υπάρξει κενό. Οπότε όλα καλά. Αν σας ρωτούσαμε πριν δύο μήνες, θα μας λέγατε θα είναι δίπλα. Ναι, νομίζω ότι θα μου έκανε εντύπωση αν δεν το έκανε. Δηλαδή δεν ήμουν ήξερα ότι θα με βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Δεν είχα αμφιβολία καμία. Θεωρούσα αυτονόητο και βγήκα και σωστή. Είμαστε όλοι καλά. Στην πραγματικότητα, όλο αυτό το συμβάν έχουμε βγει όλοι. Σόι και Αυλαβής, είμαστε καλά. Τώρα τι ακούγεται και τι λέγεται χωρίς στοιχεία εκθέσεις, τα έχω πει και από προχθές, δεν είναι, για μένα είναι όλα ανυπόστατα. Θα εκτιμούσατε αν η άλλη πλευρά ωστόσο σας έπαιρνε τηλέφωνο να σας ζητήσει συγγνώμη? Δεν θέλω καμία συγγνώμη, τίποτα δεν θέλω. Ούτε να τους ξαναδώ θέλω, ούτε συγγνώμες θέλω. Μακριά μου και πολύ μακριά μου. Εγώ θα βάλω κάμερες και στο αυτοκίνητο πλέον. Δηλαδή εγώ σκέφτομαι να βάλω και κάμερα πάνω μου. Προσδοκάτε. Τίποτα, τίποτα. Ανησυχία μου. Δεν θέλω τίποτα. Ούτε ζήτησα από κανέναν χρήματα, ούτε με ενδιαφέρει το κομμάτι. Όλη αυτή η υπόθεση να είναι μια ωραία αφορμή επανασύνδεση με τον κύριο Κούγια. Εντάξει, έχουμε έρθει σε επικοινωνία, έδειξε ενδιαφέρον αυτό για μένα. Χάρηκαν και τα παιδιά που έδειξε ενδιαφέρον για μένα. Δεν με εγωιτεύει, με ευχαριστεί, με κάνει αισθάνομαι ότι με υποστηρίζει, ότι με στήριξε. Πολύ σημαντικό. Κοίτα, επανασύνδεση το θεωρώ κατά κάποιο τρόπο, υπό την έννοια ότι με τον Αλέξη ξέρεις, μιλάμε 3-4 φορές την ημέρα, οπότε. Αλλά αυτά του αρέσει να συζητάμε ούτως ή αλλιώς. Εντάξει, λίγο τον έχω ζαλίσει αυτές τις μέρες, βέβαια, η αλήθεια είναι και ξέρω ότι διεργάζεται πάρα πολύ. Αλλά ο καθένας ξέρει όταν βρίσκεται σε κάποιο συγκεκριμένο που πάει στο σκαμνί. Αυτά είπε η Ευατίδου, μίλησε για τη σχέση με τον Αλέξη Κούγια. Εγώ είπε. Προβλέπω πάντως επανασύνδεση, κάτι που έχουν πει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, ότι μπορεί το ζευγάρι να είναι και πάλι μαζί. Και γιατί όχι να μην είναι, έχουν και δύο παιδιά μαζί, μπορεί μετά από τόσα χρόνια να τα ξαναβρούνε. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Αυτό, καλά να είναι. Και οι υπόλοιποι βέβαια. Καλά, όλοι να είναι καλά. Γιατί να μην είναι κάποιος καλά, δεν είναι καλά. Το λέω επειδή κάποιος έκανε εγχείρηση εχθές ημέρα Πέμπτη σε νοσοκομείο. Πάνω δεν υπάρχει όμως, δεν έχει γίνει κάποιο δικαστήριο, δεν υπάρχει κάτι, δεν ξέρουμε ποιος έφταιγε για το συγκεκριμένο ατύχημα. Αυτό έλειπε, κανείς δεν κατηγόρησε κανέναν. Επειδή λες κάποιος έκανε επέμβαση. Δηλαδή είπα είναι σαν να είναι το... όλοι καλά, ναι. Καλά κάνεις και μου το λες. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μην παρεξηγηθούμε, είπα. Καλά να είναι και όλοι, εννοώντας είπα, τι, το γεγονός ότι μία γυναίκα έκανε χθες εγχείρηση. Ναι, βέβαια, εννοείται, καλά να είναι μέχρι όλοι, εκεί. Ναι, φυσικά. Δεν είναι. Για να μην παρεξηγηθούμε, γι' αυτό το λέμε κιόλας ότι μιλάμε κάνεις, για όλους, έτσι. Εδώ που φτάσαμε, ναι. Πρέπει να το λέμε. Και τώρα πάμε, γιατί και κάποιος άλλος δεν ήταν καλά πάνω. Ναι. Καθώς είχαμε μία αποκάλυψη από την Ελεονόρα Μελέτη. Α, ναι, εντάξει, η Ελεονόρα Μελέτη πραγματικά έκανε αποκαλύψεις και κυρίως αυτό που αποκάλυψε είναι ότι μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα πολύ γνωστά γράφανε ότι είναι εκτός ζώνη, εκτός αέρα, εκτός καναλιού, ενώ η συνάδελφος δεν είχε πει το παραμικρό. Επιβεβαίωσε λοιπόν, δηλαδή, τι, ότι κάποιοι γράφουν χωρίς καν να έχουν μπει στη διαδικασία, όχι να διασταυρώσουν είδηση, ούτε καν να είναι αληθινή. Για να δούμε τι είπε, ναι. Μα είναι δυνατόν από τον Νοέμβριο
να είναι σε θέση οι συντάκτες που ασχολούνται με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να ξέρουν πού θα πάει ο άνθρωπος. Αφροδίτη, μην σε ρωτήσω κάτι. Μεταξύ μας τώρα. Μεταξύ. Δεν κάνουν λάθη οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Όλοι δεν έχουν λάστοχο ρεπορτάζ. Πάρα δεν πολλά. Έχουν πολλές φορές ρεπορτάζ που εξυπηρετεί και άλλους. Εδώ εγώ είχα δώσει τα χέρια με το σταθμό πέρσι μήνες πριν από την ανανέωση του συμβολίου και υπήρχε δημοσιογράφος ο οποίος το έκανε και τίτλο «Η μιλέτε εκτός Μέγκα». Τι λέμε τώρα. Και τόσα χρόνια εδώ που είμαστε. Ακόμα ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρουμε ότι σήμερα θα γραφτεί αυτό, αύριο θα γραφτεί κάτι άλλο. Μετά θα γραφτεί κάτι παράλληλο, αλλά στο τέλος μπορεί και να μην ισχύσει τίποτα, μπορεί και να ισχύσουν όλα. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που θα δώσει τελικά απαντήσεις. Συμφωνώ μαζί σου, απλά δεν εξαιρείται κανείς από το λάθος. Ακριβώς επειδή το ρεπορτάζ είναι κάτι το οποίο τρέχει, όλοι έχουμε κάνει λάθη. Το θέμα είναι να μην παραανοιγόμαστε, γιατί παίζουμε με δουλειές ανθρώπων. Άμα δεν το καταλαβαίνουν αυτό, οι άνθρωποι που βάζουν την τελική υπογραφή σε κάτι το οποίο ξέρουν ότι μπορεί να προκαλέσει από ανησυχία μέχρι εξελίξεις, τότε δεν θα κάνουμε. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει. Να σας δω. Αυτά είπε λοιπόν η Ελεονόρα Μελέτη. Να αλλάξουμε όμως έτσι λίγο κλίμα και να πάμε να δώσουμε το εκπληκτικό προϊόν, το Slim Body Booster λοιπόν, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ στο να σμιλεύσουμε τη σιλουέτα μας, να μην έχουμε προβλήματα με κυταρίτιδα. Περιέχει βότανα, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ τον οργανισμό μας να κάνει την αποτοξίνωση που χρειάζεται και να μην χρειαζόμαστε να είμαστε συνέχεια στα γυμναστήρια, αλλά να έχουμε παρόλα αυτά το σώμα που θέλουμε. Φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άντρες, είναι άμεσα τα αποτελέσματα. Μία φορά την ημέρα, αν δεν είναι έντονο το πρόβλημα, δύο αν είναι πιο έντονο. 2-11 λοιπόν 1600. Μόνο με 24,90 για να κάνετε δικό σας το Slim Body Booster. Το Slim Body Booster, λιποδιαλυτικό booster σώματος με πλούσια εκχυλίσματα βοτάνων που βοηθάνε στη μείωση της κυταρίτιδας και προσφέρουν στην επιδερμίδα του σώματος πιο ολία υφή αλλά και όψη. Εφαρμόζεται σε όλο το σώμα αλλά κυρίως στα σημεία που υπάρχει συσσωρευμένη κυταρίτιδα. Slim Body Booster της Queen. Τοποθετήστε μία φορά την ημέρα και σε πιο προχωρημένες καταστάσεις και δύο φορές. Slim Body Booster. Εξαιρετικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Slim Body Booster. Σφίγγει και λιένει την επιφάνεια του σώματος άμεσα, χωρίς τίποτα πια να σας ενοχλεί. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και ζητήστε να σας σταλεί αμέσως το Slim Body Booster. Slim Body Booster. Με αλόι, γκουαρανά, πράσινο τσάι, εκχύλισμα κισού, εθέρια έλαια πορτοκαλιού, σαντέλα ασιάτικα, υδρολιμένο κολαγόνο, αλαντοίνι, υαλουρονικό, μενθόλι, κάμφορα, τζίγκο μπιλόμπα, εκχύλισμα καφεΐνης, αρπαγόφυτο, εχινάκια, άρνικα. Για τις γυναίκες που αντιστέκονται ακόμα και στη σωματική άσκηση και θέλουν στοχευμένη δράση ενάντια στη συσσόρευση του λίπους και την χαλάρωση στην περιοχή της κοιλιάς, των γλουτών και των μυρών. Το Body Slim Booster ενυδατώνει το δέρμα και βελτιώνει την υφή του δέρματος. Ελαφρύ και κρεμόδες, με λεπτό άρωμα, απορροφάται γρήγορα και είναι ιδανικό για καθημερινή ενυδάτωση. Αντιμετωπίζει τη χαλάρωση του δέρματος, επανορθώνει και σμιλεύει τη σιλουέτα. Είναι κατάλληλη για χρήση σε όλο το σώμα, κάνοντας μασάζ με ανωδικές κινήσεις. Εστιάστε ιδιαίτερα σε προβληματικές περιοχές όπως η μυρή, το στομάχι και η γοφή. Βοηθάει στην καταπολέμηση του συσσωρευμένου τοπικού πάχους. Ενεργοποιεί την μικροκυκλοφορία. Βοηθάει την λιποδιάλυση και συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των περιττών υγρών. Slim Body Booster. Εξαιρετικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Slim Body Booster. Σφίγγει και λιένει την επιφάνεια του σώματος άμεσα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και ζητήστε να σας σταλεί αμέσως το Slim Body Booster. Το Body Slim Booster σχεδιάστηκε για να παρέχει ολοκληρωμένη δράση που συγχρονίζεται στους στόχους σας για φυσική κατάσταση και υγιεινό τρόπο ζωής. Με δροσερή και ευχάριστη υφή, η κρέμα αδυνατίσματος εφαρμόζεται πρωί και βράδυ, πιώνοντας αισθητά το τοπικό πάχος, με κυκλικές κινήσεις στους μυρούς, στους γλουτούς, στην κοιλιακή χώρα και τους γοφούς και κάνετε μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως. Κρέμα εντατικής φροντίδας για την αντιμετώπιση της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Διεγείρει τη διαδικασία της λιπόλυσης και συμβάλλει στη σμήλευση του σώματος.
Slim Body Booster. Εξαιρετικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Slim Body Booster. Σφίγγει και λιένει την επιφάνεια του σώματος άμεσα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και ζητήστε να σας ταλεί αμέσως το Slim Body Booster.